Βρισκόμαστε εδώ από το πρωί. 5.30 ώρα ειδοποιηθήκαμε μια ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση έστειλε τα ΜΑΤ για να μπουν μέσα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Παρανόμως η κυβέρνηση, ενώ η ΕΡΤ λειτουργούσε, μέσα ήταν εργαζόμενοι της ΕΡΤ, έστειλε τα ΜΑΤ, 8 δημιουργήσε το ΜΑΤ και μπήκανε μέσα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Το πρωί η αστυνομία δημιούργησε ένα μπλόκο 100 μέτρα μακριά από την πύλη της ΕΡΤ που βρισκόμαστε τώρα. Έβαλε κάθετα 2 κλούβες των ΜΑΤ και 3 δημιουργίες. Μια ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ειδοποιηθήκαμε να ανεβούμε εδώ. Δείχναμε τις βουλευτικές μας ταυτότητες και ζητούσαμε να μιλήσουμε με τον εισαγγελέα που λένε ότι βρισκόταν μέσα, αλλά και με τον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης. Η αστυνομία μας αποθούσε με τις ασπίδες και μας κλωτσούσε, μη αφήνοντάς μας να περάσουμε τον μπλόκο. Η καταστολή της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου έχει ακρογωνία ολίθο την επίθεση στους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου τρώνε τόσο ξύλο, φανταστείτε τι γίνεται με την κοινωνία η οποία προσπαθεί να επιβιώσει και θέλει να διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική κοινωνία. Μετά το μαύρο στην τηλεόραση της ΕΡΤ στις 11 του Ιούνιου, η κυβέρνηση έβαλε μαύρο σε όλη την δημοκρατία, σε όλη την ελληνική κοινωνία. Καλούμε όλο τον κόσμο να βρεθεί εδώ, να δώσει τον αγώνα, να ανοίξει η ΕΡΤ. Δεν αναγνωρίζουμε τη νέα δημόσια τηλεόραση που δημιούργησε η δικομματική κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει εδώ να αγωνιστεί για μια ελεύθερη δημοκρατική τηλεόραση, να ανοίξει πάλι η ΕΡΤ και πρέπει άμεσα αυτοί να φύγουν, να πέσει η κυβέρνηση και να γίνουν εκλογές. Ο κόσμος πρέπει να μιλήσει, να αποφασίσει. Η κυβέρνηση αριστεράς πρέπει να έρθει για να τελειώνουμε με αυτούς, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια άλλη νότα δημοκρατίας, αλληλεγγύης και ανατροπής της ελληνικής κοινωνίας.